Παρά τις αρχικές προβλέψεις, τελικά κατεβαίνει στον ημιτελικό με την πολυπληθέστερη ομάδα. Έχεις τέσσερις παίκτες. Όμως, είναι σίγουρο ότι εσύ θα αποχωριστείς αρκετού, δηλαδή τουλάχιστον δύο. Τουλάχιστον δύο. Δηλαδή, εγώ θα έχω το μεγαλύτερο πλήγμα. Θα έχεις το μεγαλύτερο πλήγμα. Δηλαδή, ή δύο ή τρεις θα αποχωριστείς. Πώς θα βλέπεις τα παιδιά σου, είναι έτοιμα σήμερα για τη μάχη? Καταρχήν θέλω να πω ότι το σημερινό επεισόδιο πραγματικά είναι το πιο συναρπαστικό Rising Star της περίοδου. Αλήθεια να πω. Γι' αυτό θέλω πραγματικά την προσοχή μας όλοι να είμαστε εδώ πέρα επικεντρωμένοι και ο κόσμος από το σπίτι και εμείς εδώ πέρα για να καταφέρουμε τελικά να πάνε πραγματικά τα έξι πιο πολύ αγαπημένα και τα πιο καλά. Γιατί όλοι τους είναι οι καταπληκτικοί. Οι καλύτεροι των καλύτερων, ρε παιδί. Οι καλύτεροι των καλύτερων. Είναι η ώρα της απόφασης. Είναι η ώρα του τελικού. Ποιος θα ανοίξει την πόρτα και θα μπει μέσα, λοιπόν. Όντως, αυτή τη διαδικασία, εγώ μπορεί να έχω τους πιο πολλούς παίκτες, αλλά θα είμαι και αυτός που θα υποστεί και το μεγαλύτερο πλήγμα. Το να χάσω δηλαδή τουλάχιστον τους μισούς από ό,τι φαίνεται. Μπορεί και παραπάνω, έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί και λιγότερο. Μπορεί αλλά και λιγότερο. Τουλάχιστον ναι, μπορεί και λιγότερο. Και ένα μόνο. Μπορεί να χάσω και έναν, αλλά μπορεί να χάσω και τρεις όμως. Ωραία, όλα και μας. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ. Καλή επιτυχία και στους τέσσερις, καλή επιτυχία και στα παιδιά. Και θέλω να πούμε ένα καλησπέρα στο Blue Room, στο Καλομυράκι μας. Καλησπέρα, Καλομύρα!